Καλημέρα σας, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Προ-καραντίνα τα λέγαμε, μας έπιασε η καραντίνα. Μεσολάβησαν κάποια γεγονότα όντως και κάπως λίγο χαθήκαμε, μείναμε πίσω όλοι, όλα τα θέματα. Έμειναν πίσω και τα δύο αυτά και ειδικά το πρόγραμμα το εξοικονομώ. Έμεινε πίσω κυρίως λόγω καραντίνας. Η αλήθεια είναι πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έμεινε καθόλου πίσω λόγω της καραντίνας. Αλλά... Δηλαδή και στον τρέχον κύκλο προχώρησαν αρκετές δηλώσεις σε υπαγωγή τη λεγόμενη, mm-hmm. δηλαδή ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τις παρεμβάσεις επίσημα, mm-hmm. Αλλά αναγγέλθηκε και βέβαια λίγο με κάποια γενικά λόγια και νέος κύκλος, ενδεχομένως να ονομαστεί γάμα κύκλος, να μην πάμε mm-hmm. σε κάποιο εξοικονομώ 3 ή άλλο όνομα, mm-hmm. αλλά για φθινόπωρο γενικά, δηλαδή μίλησαν για Σεπτέμβριο, ενδεχόμενα και Οκτώβριο. Βέβαια, πρώτα Θεός, αν όλα πάνε καλά, γιατί δεν ξέρουμε μια ακόμη κατάσταση δύσκολη πώς θα μας φέρει και τι αναβολές μπορεί να δώσει. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, κύριε Ρίγη, για να καταλάβουμε το εξοικονομώ, τον νέο εξοικονομώ? Αυτή τη στιγμή υλοποιούνται οι εργασίες από τον κύκλο που τρέχει, όπως είπα, τον β' κύκλο. Ναι. Κάποιες αιτήσεις προχώρησαν στην, και πήραν απόφαση υπαγωγής, υπάχτηκαν... 300 αιτήσεις στην Καστοριά? Γενικά 5.700 αιτήσεις στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αρκετές από αυτές ήταν και για την Καστοριά. Ναι. Οπότε μπορούν και οι ιδιώτες να προχωρήσουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων των προτινόμενων, να κάνουν δηλαδή την ανακαίνισή τους μαζί με την αναβάθμιση. Αυτή τη στιγμή μπορούν να προχωρήσουν λοιπόν. Μπορούν να προχωρήσουν. Όσοι πήραν αυτή την λεγόμενη υπαγωγή, και βέβαια μπορούν να προχωρήσουν και στην υλοποίηση. Όσοι δεν πήραν την υπαγωγή, τι κάνουν? Αν κάποιοι έχουν μείνει χωρίς να έχει προχωρήσει η αίτησή τους σε επόμενο βήμα και να πάρουν την απόφαση υπαγωγής, θα πρέπει απλά να κάνουν λιγάκι ακόμη υπομονή. Ναι. Φαντάζομαι μέσα στο καλοκαίρι θα προχωρήσουν όλες οι αιτήσεις σε εκείνο το στάδιο. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει και με αυτό, γιατί το περιμένει κόσμος. Όντως το περιμένει κόσμος αυτό το πρόγραμμα. Αν δεν το περιμένει λάθος. Αρκετά. Είναι και περιμένει μια χειροβοηθεία σημαντική, ναι, θα έλεγα, ναι, τις μέρες μας. Και είναι και καλοκαίρι, γι' αυτό που μας λένε πολλές φορές, κύριε Ρίγη, είναι ότι είναι καλοκαίρι όπου δείκνεται και οι εργασίες, οι οικοδομικές εργασίες μπορούν πιο εύκολα να γίνουν ορισμένα πράγματα παρά το χειμώνα. Σε γενικές γραμμές, ναι, γιατί και τα εργοτάξια μπορούν να δουλέψουν ευκολότερα σε συνθήκες καλοκαιριού. Και οι κυρικές συνθήκες είναι ευνοϊκότερες ως επί το πλείστον για την κατασκευή, για παράδειγμα, της θερμομόνωσης. Αν και η τελείως καλοκαιρινή περίοδος, θερινή περίοδος δεν ενδείκνεται και γίνει, γιατί η θερμομόνωση δεν θέλει ούτε τα πολύ κρύα, ούτε όμως την εξαιρετική ζέστη. Θέλει μια μέση κατάσταση για να είναι στο βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αλλά γενικά, σαν περίοδος από άνοιξη ως και φθινόπωρο, είναι μια πάρα πολύ, πολύ καλή περίοδος για να υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό που λέτε κι εσείς, γιατί αυτή την πληροφόρηση παραπάνω δεν έχετε κι εσείς, φαντάζομαι, είναι υπομονή λίγο ακόμα για όσους δεν έχουν υπαγωγή. Για αυτούς που έχουν μπει, βέβαια, στον λεγόμενο β' κύκλο που τρέχει. Ναι, ακριβώς. Ναι. Από το φθινόπωρο έχει αναγγελθεί και νέος κύκλος. Για νέους. Θα μπορούν δηλαδή και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες που δεν είχαν μπει. Με καλύτερες ή χειρότερες προϋποθέσεις? Οι προϋποθέσεις παραμένουν πάνω κάτω ίδιες από ό,τι είπαν. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς, δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Με μικροδιαφορές ως προς το ποσοστά της επιδότησης, ενδεχομένως να μειωθούν λιγάκι για να μπουν περισσότεροι ιδιοκτήτες και θα μειωθούν οι κατηγορίες από 7 που είναι, ενδεχομένως σε 5 ή 6, αλλά δεν υπάρχει κάποιος επίσημος οδηγός για να μιλήσουμε. Για να μιλήσουμε, ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή θέλουν να πετύχουν την υπαγωγή περισσότερων νοικοκυριών στο πρόγραμμα. Να μπουν δηλαδή πιο πολλοί άνθρωποι, πιο πολλές οικογένειες. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το θέμα δεν ενδιαφέρει μόνο όσους θέλουν να κάνουν μια ανακαίνιση στο σπίτι τους, να βάλουν και να θωρακίσουν το σπίτι τους με αυτά τα με όσα προβλέπονται από αυτό το πρόγραμμα. Δουλεύουν πίσω από όλο αυτό πολλά μαγαζιά, δουλεύουν πολλές επιχειρήσεις, γίνεται κύκλος, υπάρχει ζωντάνια στην αγορά, οικοδομή, ξέρουμε, πάρα πολλά επαγγέλματα και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας κύκλος όλο αυτό, κύριε Ρίγη. Θα δουλέψει αρκετός κόσμος με αυτή την ιστορία. Και βέβαια, γιατί και τα καταστήματα των προμηθευτών που θα προμηθεύσουν είτε κάποιον λέβητα με οποιοδήποτε καύσιμο, είτε κάποιο κλιματιστικό, είτε τελικά για τη θερμομόνωση. Συνήθως με αυτές τις παρεμβάσεις, επειδή θέλουν και οι ιδιοκτήτες να κάνουν μια ευρύτερη ανακαίνιση, θα δουλέψει και βάψιμο, και ο μελετητής και ο εργάτης ο απλός που έχει, ας πούμε, και θέλει να κάνει το μεροκάματα του, όντως. Και δημιουργείται και
κάπως σαν να ανεβαίνει λιγάκι η ψυχολογία. Ναι, συμβάλλει και σε αυτό. Συμβάλλει και σε αυτό. Τώρα, κλείνουμε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμη να προσθέσετε για το νέο εξοικονομώ. Προς το παρόν νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι, δεδομένου ότι δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό για να δώσουμε και οδηγίες στον κόσμο. Ωραία. Παραπάνω δηλαδή, πέραν της υπομονής αυτούς που είναι ήδη υπαγμένοι στον β' κύκλο, ώστε να προχωρήσουν ακόμα και αυτοί που έμειναν, αν έμειναν κάποιοι με την υπαγωγή τους και την ολοκλήρωση, και λίγη υπομονή σε αυτούς που θέλουν να ετηθούν στον νέο, ως το φθινόπωρο με βάση τα τωρινά λεγόμενα, τα τωρινά δρόμενα. Τώρα. Πάμε λίγο να δούμε και το άλλο θέμα για το οποίο επίσης είχαμε μιλήσει πριν τον κορονοϊό, τα αδήλατο τετραγωνικά στην ΔΕΗ, στους Δήμους. Ναι, λόγω κορονοϊού είχε πάρει μια παράταση που τελειώνει σε 20 μέρες, στις 30 ναι, Ιουνίου. Ήταν αρκετά δύσκολο στον ιδιοκτήτη να πάνε στην υπηρεσία, έως και κατόρθωτο δηλαδή, μέσω της πανδημίας, δεν δεχόταν κοινό. Η υπηρεσία. Οπότε δόθηκε αυτή η παράταση ως τις 36 μαζί. Από χθες οι δημόσιες υπηρεσίες πάντως μπορούν να δέχονται κόσμο. Προλαβαίνει ναι, ο κόσμος τώρα όμως. Υπάρχει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα που μπορεί Σωστά. να γίνει. Βέβαια είναι λίγο ίσως για κάποιους δύσκολα προσβάσιμη. Ναι. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει, είναι η αλήθεια. Αν και ακούμε ότι θα δοθεί νέα παράταση για τα δήλωτα τετραγωνικά. Είναι αλήθεια αυτό? Κυκλοφορεί μια φήμη ότι μαζί με την παράταση για τα βαριά αφαίρετα. Ναι. Που και αυτή λήγει 36. Ναι. Ποια είναι τα βαριά αυθαίρετα? Είναι της κατηγορίας 5, δηλαδή αυτά που είναι παντελώς αυθαίρετα, δεν έχουν καμία άδεια για την ανέγερσή τους. Κατάλαβα. Ή όταν έχουν παραβεί τα απολυδομικά μεγέθη σε μεγάλο ποσοστό. Μάλιστα. Τώρα, επειδή και εκείνα λήγουν την ίδια ημερομηνία και είδαμε ότι πήγαν και τα δήλωτα τετραγωνικά να λήγουν με ημερομηνία λήξης την ίδια ημέρα. Να κουμπώσει δηλαδή το ένα με το άλλο, να τακτοποιηθεί και το ένα, εννοείται και το άλλο αυτό. Αυτή ήταν η ίσως είναι και λίγο αλληλένδετα, γιατί μπορεί να χρειαστεί να τακτοποιηθεί, μετά να δηλωθεί, οπότε γι' αυτό ίσως και έγινε έτσι. Και κυκλοφορεί μια φήμη ότι θα πάρει παράταση ο νόμος 4495 που είναι για τα αφαίρετα, έως με πιθανή ημερομηνία είτε τέλη Οκτώβρη. Τέλη Οκτώβρη. Είτε τέλη του έτους. Α, τόσο καλά, α, τόσο πίσω. Οπότε, χωρίς να αλλάζει όμως η αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου. Γιατί με αυτή την ιστορία γλιτώνει τα πρόστιμα των προηγούμενων ετών. Των προηγούμενων ετών. Θα πάει αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου του 20. Οπότε είτε μαζί με αυτή την παράταση για τον νόμο, ενδεχομένως να πάρει και η παράταση και η δήλωση των τετραγωνικών στους Δήμους. Στην ΔΕΗ που λέτε. Κατάλαβα. Στη ΔΕΗ, το γνωστό. Αυτό πότε θα το ξέρουμε, προς το τέλος όμως ή θα ανακοινωθεί έγκαιρα? Κατά δική μου άποψη θα πρέπει να ανακοινωθεί έγκαιρα για να ξέρει να προγραμματιστεί δηλαδή, και ο κόσμος. Δεν μπορεί να ανακοινωθεί ένα τέτοιο πράγμα 29 Ιουνίου, ξέρω. Αν και παρατηρείται ότι εκείνες τις ημερομηνίες, δηλαδή τέλη του μήνα, όταν είναι κάτι τέτοιο, όπως είχε παρατηρηθεί και στο κτηματολόγιο, όποτε υπήρξε κάποια παράταση, δόθηκε τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα. Άρα λοιπόν κάποιος που είναι να τα δηλώσει, τι να κάνει, να περιμένει λίγο ακόμα ή το κάνει? Αυτός που είναι έτοιμος, δηλαδή στα χαρτιά του, στα εφημερίδια του, στα νομιμοποιητικά του έγγραφα, ξεγνωρίζει ακριβώς τα τετραγωνικά του της ιδιοκτησίας του, να προχωρήσει στη δήλωση. Δεν έχει κάποιο λόγο να περιμένει τον Οκτώβριο. Δεν χρειάζεται, αφού είναι έτοιμος, μπορεί να πάει και να κάνει τη διόρθωση και να είναι ήσυχος. Έχω ακούσει το εξής. Αν δώσουν παράταση, θα πάμε την παράταση, γιατί αν τα δηλώσουμε τώρα, μπορεί στον επόμενο λογαριασμό της ΔΕΗ να μας έρθει τώρα το αναδρομικό. Εντάξει, τώρα έρθει ή μετά τον Οκτώβριο και τα λοιπά, ή τέλος χρονιάς, το ίδιο πράγμα, δεν είναι, τα ίδια χρήματα είναι πάλι. Δεν πιστεύω ότι είναι σε κάτι στο οποίο πρέπει να βασιστεί, δηλαδή κάποιος που είναι έτοιμος για να κάνει την διόρθωση στα τετραγωνικά. Για μένα ας την κάνει, να προχωρήσει, για να μην το αφήνει και σαν εκκρεμότητα. Δεδομένου ότι δεν νομίζω ότι εν τέλει γλιτώνει κάτι με έναν μήνα διαφορά ή κάποιες μέρες. Η αίσθησή σας όμως, κύριε Ήργη, είναι ότι ο κόσμος το κάνει αυτό? Με βάση τα δεδομένα που έχουμε διαβάσει σε αρκετά άρθρα ανά την Ελλάδα, έχουν εμφανιστεί, να το χαρακτηρίσω έτσι, 10,5 εκατομμύρια τετραγωνικά. Επιπλέον, αδήλωτα. Επιπλέον, αδήλωτα δηλαδή. 10 εκατομμύρια επιπλέον τετραγωνικά. Δηλαδή κατά μέσο όρο μας πέφτει ένα τετραγωνικό επιπλέον σε κάθε κάτοικο της χώρας. Ναι, αν μπορούμε να κάνουμε αυτή την αναγωγή, ναι. Αλλά συνήθως μπορεί να είναι σε κάποιους 50, σε κάποιους 2, σε κάποιους 0,5. Οπότε. Ναι. Είναι αρκετά πάντως. Είναι αρκετά πάντως, αυτό καταλαβαίνουμε. Και δεν είναι και τα μόνα. Γιατί και δεν είναι και όλα, ακριβώς αυτό. Σίγουρα θα αποκαλυφθούν και άλλα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν μυστικά και τρίκ εδώ που μπορεί να προσέξει κάποιος. Γιατί διαβάζουμε κάθε μέρα και σήμερα υπάρχει στα νέα ένα θέμα. Εκεί το είδαμε και σας θυμηθήκαμε.
που λέει για τι πρέπει να προσέξετε, τι πρέπει να, πώς θα πρέπει να τα δηλώσετε, αν έχει κάποια τρίκ ή αν έχει κάποια σημεία σως που πρέπει να προσέχει κάποιος. Απλά θα πρέπει να διορθωθούν σωστά. Δηλαδή κάποιοι βοηθητικοί χώροι, κάποια αποθήκη ή οτιδήποτε θα πρέπει να μπει σαν αποθήκη. Θα πρέπει να γίνει διόρθωση στο ε9. Έτσι ούτως ώστε ο κάθε χώρος να είναι αυτό που είναι, να αντιπροσωπεύει τα τετραγωνικά της κατοικίας στην κατοικία, τα τετραγωνικά της αποθήκης στην αποθήκη και ούτω καθεξής, διότι κάποιες κατασκευές χρεώνονται, να το χαρακτηρίσω έτσι, διαφορετικά στο Δήμο. Αλλά και στα φορολογικά μας έγγραφα στο ε9 για τον ένφια, στο ε1 και ούτω καθεξής, όπως συνδέονται όλα μεταξύ τους πλέον. Μάλιστα. Οπότε θα πρέπει να γίνει σωστά. Όταν λέμε να προσέξουμε, εγώ παροτρύνω να είναι αυτή η προσοχή. Δηλαδή να πάρουμε τη γνώμη είτε κάποιου ειδικού, είτε κάποιου που γνωρίζει, είτε κάποιου που έχει προβεί ήδη σε αυτή την. Έναν μηχανικό σαν εσάς, ας πούμε, ναι. Οποιοδήποτε εξειδικευμένο, οποιοδήποτε μπορεί να αναλάβει και επίσημα να βοηθήσει κάποιον. Κυρίως η μηχανική είναι αυτή, έτσι. Νομίζω πως ναι, με την έννοια ότι μπορεί να χαρακτηρίσει τον χώρο. Μπορεί και να τον μετρήσει, αλλά και να τον χαρακτηρίσει. Ούτως ώστε μετέπειτα ότι ο λογιστής είτε ο ίδιος είτε οποιοδήποτε να προβεί στη διόρθωση του ε9 και εν τέλει να διορθώσουμε και τα τετραγωνικά στον Δήμο. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν, ίσως τις επόμενες μέρες μάθουμε αν θα έχει και παράταση και αυτό ή όχι. Λογικά λέτε θα έχει παράταση και αυτό. Έτσι πιστεύω. Αφού θα πάει πιο τουλάχιστον πέρα και οι βαριές, όπως είπατε, πώς το είπατε, οι βαριές περιπτώσεις. Οι βαριές περιπτώσεις του 45, η κατηγορία 5 η λεγόμενη. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε τα ξαναλέμε, κύριε Έργη, δεν θα γλιτώσετε εύκολα από εμάς. Καλή σας ημέρα. Αλλήμωνο, χαρά μου κιόλας να ενημερώνω και να βοηθάμε τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.